άλλο ένα πρακτικότατο αξεσουάρ για αυτές τις συνθήκες ψαρέματος είναι και η βάση δολωμάτων. Είναι πολύ σημαντικό τα δολώματα να βρίσκονται σε κάποιο υψόμετρο και πάρα πολύ κοντά με την βάση αρματοσιάς μας, ώστε να μπορούμε να δολώνουμε τα παράμαλα έτοιμα. Τώρα, για να μπορούμε να συντηρήσουμε τα δολώματά μας και να τα έχουμε κάτω από αυτόν τον ήλιο σε πάρα πολύ καλή μορφή, δεν χρειάζεται να βάλουμε μέσα στη βάση δολωμάτων νερό, γιατί δεν θα μπορέσει να κρατηθεί άλλωστε. Θα βάλουμε λοιπόν λιγάκι βρεγμένο χαλίκι, όπως αυτό εδώ που βλέπετε. Λιγάκι, δεν θέλει πολύ. Το βρεγμένο χαλίκι θα μας βοηθήσει ώστε να έχει το δόλωμά μας την απαραίτητη υγρασία που χρειάζεται, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει κάτω από αυτόν τον ήλιο. Είναι μια πάρα πολύ καλή λύση, δεν χρειάζεται να βάζουμε νερά. Κατά αυτόν τον τρόπο τοποθετείτε η βάση δολωμάτων επάνω στον κορμό της. Η βάση μας είναι έτοιμη. Όπως βλέπετε κι εσείς, μόλις βάλαμε τα σκουλίκια πάνω στο βρεγμένο χαλίκι, αυτά αμέσως τρυπώσανε κάτω από το χαλίκι, ώστε να αναζητήσουν την απαραίτητη θερμοκρασία που χρειάζεται για να παραμείνουν ζωντανά. Εγώ θα ξεκινήσω να δολώσω την αρματοσιά μου. Θα ψάξω λίγο να βρω τα σκουλίκια, γιατί έχουν χωθεί για τα καλά κάτω από το χαλίκι. Ξεκινώντας με έναν ακροβάτι. Χρησιμοποιώντας τη γνωστή βελόνα, θα το περάσουμε με προσοχή. Και θα πάω στην βάση αρματοσιών που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Και θα το δολώσω στο πάνω αγκίστρι. Χρησιμοποιώ ακροβάτι για το πάνω αγκίστρι της αρματοσιάς μου, γιατί ο ακροβάτις είναι ένα δόλωμα που διαθέτει πολύ καλή κίνηση και σε συνδυασμό με το φλόατ που κρατάει ψηλά το σκουλίκι, είναι πολύ προκλητικό για τα ψάρια. Στο κάτω αγκίστρι θα δολώσω ένα σκουλίκι αμερικάνο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Η αρματοσιά μου είναι έτοιμη για να τη ρίξω στη θάλασσα. Όπως βλέπετε, η ευκολία που προσφέρει αυτό το αξεσουάρ είναι πάρα πολύ καλή. Μπορούμε να δολώνουμε με μεγάλη ευκολία, χωρίς να μπερδεύονται τα παράμαλα και να έχουμε τις αρματοσιές μας έτοιμες μπροστά μας και να επιλέγουμε ποια θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή.
αυτή τη στιγμή ο ήλιος έχει χαθεί τελείως, έχει νυχτώσει και πριν από λίγο πάνω στο σούρουπο πιάσαμε τα πρώτα μας μελανούρια. Τα μελανούρια ξεκινάνε να φάνε συνήθως μόλις σκοτεινιάσει, κάνουν την εμφάνισή τους νωρίς και συνέχεια ακολουθούν και κινούνται σε κοπάδια. Πιστεύω, Δήμο, να συναντήσουμε ένα τέτοιο κοπάδι και να έχουμε την ευκαιρία να πιάσουμε αρκετά ψάρια. Μακάρι, αν και η ένταση του ανέμου έπεσε αρκετά, και αυτό δεν είναι και τόσο καλό. Βέβαια, βρισκόμαστε σε μια εξαιρετική συνθήκη ψαρέματος. Βρισκόμαστε πάνω στο σπάσιμο του καιρού. Ίσως αυτό να βοηθήσει λιγάκι. Τουλάχιστον στο ψάρεμα του σαργού και του μελανουριού. Τώρα από εκεί μετά, ας δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η βραδιά. Τα πρώτα δείγματα τα πήραμε. Νωρίς είναι ακόμα. Έχουμε περιθώριο μπροστά μας, βλέποντας και κάνοντας. Αυτό που έχει σημασία είναι παρόλο που έχει πέσει ο καιρός, τα νερά έχουν παραμείνει θολά. Αρκετά. Δεν έχουν προλάβει να κάτσουν. Και έτσι πολλά ψάρια από τα γύρω βράχια που διαθέτει εδώ η περιοχή θα βγουν να αναζητήσουν την τροφή τους μέσα στην ανακατεμένη άμμο που έχει βγάλει πολλή τροφή. Ακριβώς αυτά τα ψάρια στοχεύουμε κι εμείς. Ίσως σε κάποιους αργούς, κάποιες μουρμούρες, κάποια μελανούρια. Ίσως και κάποιο ψάρι διαφορετικό, μακάρι. Πάντως η περιοχή έδειξε ότι έχει και σαργούς και μελανούρια. Κάποια σαλάχια που μας τρομάξαν αρχικά νομίζοντας ότι είναι κάποιοι τεράστιοι σαργοί κτλ. Μεγάλα σαλάχια, βέβαια. Και θα δούμε και τι άλλο μπορεί να κρατάει αυτό το μέρος. Έχουν περάσει περίπου 3 με 4 ώρες από την ώρα που τα είπαμε και όλο αυτό το χρονικό διάστημα τα ψάρια έκαναν την εμφάνισή τους για μια ακόμη φορά σε πολύ συχνά χρονικά διαστήματα. Τα μελανούρια τελικά επισκεφτήκαν την ψαρέφτρα μας, έτσι κάναν την εμφάνισή τους. Ναι, το κοπάδι ξεκίνησε από δεξιά όπως είδες, τα πρώτα ψάρια και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τα αριστερά. Έτσι. Ενδιάμεσα βγαίνανε και κάποιοι σαργοί, καλοί σαργοί. Ναι, ήταν η ευχάριστη έκπληξη η σαργή. Νομίζω ότι η ψαριά μας είναι αρκετά καλή. Σε αυτό το πράγμα βοήθησε φυσικά και το η βάση παραμάλων, έτσι. Είναι τελικά πραγματικά πολύ χρήσιμο. Ακριβώς. Την ώρα εκείνη που τρώγανε τα μελανούρια. Είχαμε έτοιμες δολωμένες αρματοσχές, οπότε τη στιγμή που το κοπάδι επισκέφτηκε την ψαρέφτρα μας, εμείς ήμασταν έτοιμοι να τα ψαρέψουμε και αυτό χάρη σε αυτό το εξάρτημα, σε αυτό το πολύ πρακτικό εξάρτημα. Πάντως νομίζω ότι τα ψάρια είναι αρκετά. Είναι μια αξιόλογη ψαριά για έναν ερασιτέχνη ψαρά. Αξιοπρεπέστατη ψαριά. Δεν χρειάζεται να κάτσουμε να ψαρέψουμε παραπάνω. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Δεν υπάρχει λόγος. Έτσι. Περάσαμε καλά, πιάσαμε αρκετά ψαράκια. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκουραστούμε. Ακριβώς.